Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε και απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Ιόνιαν. Είναι Κυριακή 25 Ιουλίου και πάμε να δούμε τις σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους. Κάρτα εισόδου και πανεπιστημιακή αστυνομία ανοίγουν από Σεπτέμβριο τα πανεπιστήμια της χώρας. Αντιδράσεις από τον Πρίτανη Πατρών Χρήστο Μπούρα. Επιδότηση 350 εκατομμύρια ευρώ για την επανεκκίνηση του τουρισμού. Πόσο τουριστικός κλάδος θα πάρει ανάσα μετά την πανδημία. Αλλάζουν τα δεδομένα στον μέχρι σήμερα σχεδιασμό της πολιτικής προστασίας στην περιοχή της Δυτικής Ελλάδας. Μέγα κέντρο πολιτικής προστασίας αποκτά η Πάτρα. Τα πανεπιστήμια ετοιμάζονται να ανοίξουν κανονικά όπως φαίνεται τον Σεπτέμβριο και να υποδεχθούν τους νέους φοιτητές. Βασική αλλαγή της μεταρρύθμισης του Υπουργείου Παιδείας αφορά στην θεσμοθέτηση ελεγχόμενης εισόδου στα πανεπιστήμια με ειδικά μηχανήματα και κάρτα εισόδου, ενώ θα γίνονται περιπολίες αστυνομικών της Ομάδας Προστασίας του Ιδρύματος για την αποτροπή παραβατικών πράξεων. Έντονη είναι η αντίδραση του Πρίτανη του Πανεπιστημίου Πατρών Χρήστου Μπούρα. Ανακοινώθηκαν οι πίνακες που περιέχουν τα ονόματα των ειδικών φρουρών που πληρούν τα προσόντα και προσλαμβάνονται για την πανεπιστημιακή αστυνομία. Πλήθος αιτήσεων για τις θέσεις των αστυνομικών των πανεπιστημίων κατατέθηκαν καθώς σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε η ελληνική αστυνομία, 4.967 άτομα εκδήλωσαν ενδιαφέρον πρόσληψης. Τον Οκτώβριο οι νεοπροσληφθέντες θα εισαχθούν στις αστυνομικές σχολές για τη βασική τους εκπαίδευση, η οποία θα έχει διάρκεια 3 μηνών. Στη συνέχεια θα τοποθετηθούν στα πανεπιστήμια, όχι όμως μόνοι τους, αλλά με πεπειραμένους αστυνομικούς. Άμεση ήταν η εκ νέου έντονη αντίδραση του Πρίτανη του Πανεπιστημίου Πατρών Χρήστου Μπούρα, που διαφωνεί με την παρουσία τους στους χώρους του Ιδρύματος, υπενθυμίζει την απόφαση της συγκλήτου και προαναγγέλει ενέργειες. Το Πανεπιστήμιο Πατρών μέχρι και αυτή τη στιγμή δεν έχει καμία επίσημη ενημέρωση. Ένα. Δεύτερον, η σύγκλητος του Πανεπιστημίου Πατρών και εγώ προσωπικά έχουμε πάρει μια ξεκάθαρη θέση, η οποία με απλά λόγια λέει ότι η παρουσία της αστυνομίας εντός του Πανεπιστημίου θα δημιουργήσει πολύ περισσότερα προβλήματα από αυτά που έρχεται να λύσει. Υπάρχει μια πρόταση με κάποιους συναδέλφους μου να πάρουμε μια πρωτοβουλία με μια ανοιχτή επιστολή, με την οποία, αν ευωδώσει αυτή η πρωτοβουλία, κάποιοι Πριτάνιοι θα υπογράφουν και θα ζητούν όχι τη μόνιμη παρουσία της αστυνομίας εντός, απλώς αύξηση της υπηρεσίας φύλαξης και η αστυνομία να καλείται για να μπει όποτε και αν χρειάζεται. Σύμφωνα με πληροφορίες, διοικητής της Πανεπιστημιακής Αστυνομίας θα τοποθετηθεί αστυνομικός διευθυντής που προέρχεται από τη Διεύθυνση Ασφάλειας Αττικής. Αντιπροτείναμε τη δημιουργία μιας υπηρεσίας εντός του Πανεπιστημίου, η οποία θα ελέγχεται από τις Πριτανικές Αρχές, και η αστυνομία όποτε και αν χρειάζεται θα καλείται να μπει μέσα. Η θέση μας είναι ξεκάθαρη και ελπίζω, κάνω μια έκκληση έστω και την τελευταία στιγμή στην κυβέρνηση να το ξανασκεφτεί, γιατί πολύ φοβάμαι ότι θα έχουμε ατυχήματα εντός εισαγωγικών τα οποία δεν βοηθάνε σε τίποτα. Άλλωστε εμείς είμαστε ένα πανεπιστήμιο με πολύ μικρή παρεμβατικότητα και το μόνο που χρειάζεται είναι να ενισχυθεί το προσωπικό φύλαξης. Οι αστυνομικοί των πανεπιστημίων θα υπάγονται στην Ελλάς και θα συνεργάζονται με τον Πρίτανη και τον Αντιπρίτανη του εκάστοτε ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος. Τα τμήματα του νέου σώματος θα έχουν έδρα εσωτερικά των πανεπιστημίων, ενώ τα μέλη του θα έχουν πλήρη προανακριτικά καθήκοντα, δυνατότητα συλλήψεων και σχηματισμό δικογραφιών. Θα φορούν διαφορετικού χρωματισμού στολή, θα είναι άοπλοι και θα φέρουν αμυντικό εξοπλισμό όπως γκλόπ και χειροπέδες. Θα απασχολούνται 200 άτομα αναβάρδια, με ιδιαίτερη έμφαση στα 5 ανώτατα ιδρύματα με τη μεγαλύτερη ανάγκη. Και αυτά είναι το Οικονομικό Πανεπιστήμιο της Αθήνας, το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και το Πανεπιστήμιο Πατρών. Στα πανεπιστημιακά ιδρύματα θα λειτουργήσουν κέντρα επιχειρήσεων με τη διαχείριση καμερών που θα τοποθετηθούν στα σημεία ελεγχόμενης πρόσβασης, σε κοινόχρηστους χώρους και σε χώρους εργαστηρίων με ακριβό εξοπλισμό. Παράλληλα έχουν καταρτιστεί ειδικά σχέδια ασφάλειας και επέμβασης στα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην περίπτωση που εξελίσσονται έκνομες ενέργειες.
Μία διαδικτυακή εκδήλωση με στόχο την παρουσίαση της δράσης επιχορήγησης κεφαλαίου κίνησης πληττόμενων από την πανδημία τουριστικών επιχειρήσεων φιλοξενίας πραγματοποιήθηκε από τη Διαχειριστική Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και τα Επιμελητήρια Πελοποννήσου, Ιωνίων, Ίσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας. Μαζί μας έχουμε τον πρόεδρο του Περιφερειακού Επιμελητηριακού Συμβούλου Πελοποννήσου και πρόεδρο του Επιμελητηρίου Κορινθίας, κ. Πιτσάκης Παναγιώτης. Καλησπέρα, κύριε Πιτσάκη. Καλησπέρα σε εσάς, καλησπέρα και στους ακροατές σας. Μια πολύ μεγάλη ανακούφιση θα δώσει στον τουριστικό κλάδο η συγκεκριμένη επιδότηση. Έτσι φαίνεται. Το πρόγραμμα αυτό που βγήκε και αφορά τις μικρομεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις δημιουργήθηκε για να δημιουργήσει μια ρευστότητα και επανεκκίνηση στο τουριστικό κλάδο. Δύο λόγια για το πρόγραμμα. Ο προϋπολογισμός στις δράσεις. Ο προϋπολογισμός στις δράσεις είναι 350 εκατομμύρια ευρώ για όλη την Ελλάδα. 300 είναι για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και 50 εκατομμύρια είναι για τις μεγάλες επιχειρήσεις. Η επιδότηση είναι μεγάλη, φτάνει μέχρι και 400.000 ευρώ. Η επιδότηση δίνεται με τη μορφή κεφαλαίου κίνησης. Αφορά τις επιχειρήσεις με CAR 55, αλλά επίσης και άλλες επιχειρήσεις που έχουν σχέση με τον τουρισμό. Δηλαδή, όχι μόνο τα ξενοδοχεία, αλλά και τα καταλήματα και μικρές επιχειρήσεις, όπως επίσης και τα τουριστικά πρακτορία, όπως επίσης και τα τουριστικά λεωφορεία, των οποίων βέβαια να υπάρχει ένα σκάλ που να περιλαμβάνεται στη συγκεκριμένη πρόσκληση. Βασικές προϋποθέσεις είναι να έχουν κάνει έναρξη μέχρι 31 Δεκεμβρίου του 20. Να έχουν τουλάχιστον μία ΕΜΕ, δηλαδή να έχουν τουλάχιστον ένα εργαζόμενο. Ο κωδικός δραστηριότητας να είναι αυτός που προαναφέραμε, αλλά ακόμα και αν δεν είναι ο κύριος κωδικός αυτός, αν υπάρχει σαν δευτερεύον και αποδειχθεί ότι τα κυριότερα έσοδα είναι από αυτόν τον κωδικό, επιδοτείται και αυτή η επιχείρηση. Κύριε Πιτσάκη, σκοπός είναι να γίνει απορρόφηση της συγκεκριμένης επιδότησης από την τοπική παραγωγή και τις υπηρεσίες, ώστε τα χρήματα να μείνουν στις τοπικές οικονομίες. Έτσι ακριβώς είναι και γι' αυτό έχει το πρόγραμμα, εκτός του ότι οι επιλέξιμες δαπάνες ξεκινάνε από την 1η Απρίλη του 2021, ενώ το πρόγραμμα ξεκινάει από τις 16 Ιούνιου, η καταβληθέτα προκαταβολή, δηλαδή του κεφάλαιου κίνησης, πρέπει να έχει αναλωθεί μέχρι 31 Δεκάτου του 2021. Δηλαδή να έχουν εξοδέψει τα χρήματα μέχρι 31 Δεκάτου του 2021 οι επιχειρήσεις. Η υποβολή είναι πανεύκολη. Γίνεται ηλεκτρονικά, τα δικαιολογητικά δεν είναι πάρα πολλά, είναι λίγα και αυτό το πρόγραμμα έχει και μια καινοτομία. Δηλαδή, αν κάποιος κάνει μια αίτηση στο πρόγραμμα και δεν και απορριφθεί, έχει το δικαίωμα να ξανακάνει ξανά πρόγραμμα, αρκεί να μην έχει προχωρήσει σε ένσταση στο πρώτο πρόγραμμα. Δηλαδή, έχει και μια δεύτερη ευκαιρία. Ανακεφαλαίωνοντας λοιπόν 350 εκατομμύρια ευρώ, επιδότηση έως 400.000 ευρώ για κάθε επιχείρηση, όχι μόνο τουριστικές επιχειρήσεις, λεωφορεία και επίσης τουριστικά γραφεία, δαπάνες επιλέξιμες από την 1η Απρίλη του 2021 και έως 70% σχεδόν κεφάλαιο κίνησης από τις αγορές. Ξεκινάει το πρόγραμμα, ξεκίνησε Τετάρτη 16 Ιουνίου του 2021 και λήγει την Τετάρτη 29 Σεπτεμβρίου του 2021. Πληροφορίες για τις επιχειρήσεις είναι στα κατατόπους επιμελητήρια. Υπάρχει γραφείο της διαχειριστικής εκεί που μπορούν να τους καθοδηγήσουν και να τους οδηγήσουν ακριβώς πώς πρέπει να καταθέσουν την πρόταση. Η αξιολόγηση είναι άμεση. Κύριε Πιτσάκη, είναι μια πολύ σημαντική επιδότηση, μάλιστα σε μια εποχή που αυτός ο κλάδος έχει πληγεί πάρα πολύ από την πανδημία. Να σας ευχαριστήσουμε που ήσασταν μαζί μας. Καλή συνέχεια. Σας ευχαριστώ και εγώ και είμαι στη διάθεσή σας οποτεδήποτε χρειάζεστε πληροφορίες σχετικά με νέα προγράμματα. Τελειώνοντας, θέλω να πω και κάτι άλλο, ότι υπάρχουν και άλλα δύο προγράμματα που πρέπει να ξέρουν οι ενδιαφερόμενοι. Ένα πρόγραμμα που βγήκε την προηγούμενη εβδομάδα που αφορά γυμναστήρια και παιδότοπους. Και η επιδότηση εκεί είναι ή 16-18.000 ευρώ μέχρι 16-18, όπως επίσης είναι και το πρόγραμμα της εστίασης, το οποίο ξαναβγήκε, και υπάρχει και το πρόγραμμα για τους δικηγόρους. Όλα αυτά στα επιμελητήρια μπορούν να τα μάθουν οι ενδιαφερόμενοι. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε και εμείς. Καλή συνέχεια.
Εγκρίθηκε και προχωράει η κατασκευή του μεγάλου κέντρου πολιτικής προστασίας Δυτικής Ελλάδας στην Πάτρα. Οι νέες εγκαταστάσεις θα αναγερθούν σε χώρο απέναντι από το Πανεπιστήμιο Πατρών, προσφέροντας τεράστιες δυνατότητες στην διαχείριση κρίσεων στην Δυτική Ελλάδα. Αλλάζουν τα δεδομένα στον μέχρι σήμερα σχεδιασμό της πολιτικής προστασίας στην περιοχή της Δυτικής Ελλάδας. Σύμφωνα με το νέο σχεδιασμό της κυβέρνησης, σε όλη τη χώρα και στην Πάτρα θα δημιουργηθούν περιφερειακά κέντρα που θα έχουν τον κύριο λόγο διαχείρισης κρίσεων, αλλάζοντας τη μέχρι σήμερα φιλοσοφία της. Ένα περιφερειακό επιχειρησιακό κέντρο πολιτικής προστασίας, το οποίο θα καλύπτει όλη την περιφέρεια της Δυτικής Ελλάδας, εντάσσεται μέσα στον Εθνικό Μηχανισμό Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Καταστροφών της πολιτικής προστασίας. Είναι μια καινούρια φιλοσοφία, μια ολιστική προσέγγιση της πολιτικής προστασίας. Στην Πάτρα, σε χώρους απέναντι από το Πανεπιστήμιο Πατρών και μεταξύ του Ξενώνα Ελπίδα και του Χυμάρου Χαράδρου, θα ανεγερθεί το κτίριο της πολιτικής προστασίας Δυτικής Ελλάδας, που θα στεγάσει όλες τις υπηρεσίες που είναι απαραίτητες για το συντονισμό του έργου της. Στοχεύει στην πρόληψη, στην ετοιμότητα και στην άμεση παρέμβαση. Δηλαδή το μεγάλο στοίχημα της πολιτικής προστασίας είναι να παρεμβαίνει άμεσα στον τόπο, γιατί γνωρίζουμε όλοι πάρα πολύ καλά ότι από την άμεση παρέμβαση προκύπτει και το καλύτερο αποτέλεσμα. Θετικά βλέπει το σχεδιασμό ο πρίτανης Χρήστος Μπούρας, καθώς το Ίδρυμα έδωσε την έγκρισή του, αλλά και συντελεστή δόμησης, αφού η περιοχή θα αναβαθμιστεί και θα αξιοποιηθεί πολλαπλώς. Το θέμα εισήχθη στη Σύγκλιτο. Η Σύγκλιτος Πανεπιστημίου συζήτησε και ομόφωνα αποφάσισε να επιτρέψει, υπό την έννοια του ρημοτομικού σχεδίου, όχι να παραχωρήσει υγεία, δεν ζητούσε κάτι τέτοιο. Και έτσι, από ό,τι μου είπε στη συνέχεια ο κύριος Χαρδαλιάς, το επόμενο χρονικό διάστημα με τη μορφή ΣΔΙΤ θα χτιστεί το Περιφερειακό Κέντρο Πολιτικής Προστασίας δίπλα στο Χαράδρο. Προβλέπεται η λειτουργία, η οργάνωση και η λειτουργία 13 περιφερειακών κέντρων, τέτοιων κέντρων. Είναι πανομοιότυπα με αυτά που βλέπουμε στο Μαρούσι, τα οποία θα είναι στελεχωμένα με προσωπικό και θα έχουν τον εξοπλισμό, τον τεχνολογικό και τον τηλεπικοινωνιακό, για να μπορούμε να επικοινωνούμε άνετα και να προβλέπουμε αν υπάρξει κάποια κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Σύμφωνα με το αισιόδοξο σενάριο του Υπουργείου, αν όλα κυλήσουν ομαλά, το Μέγα Κέντρο Πολιτικής Προστασίας της Πάτρας και της Δυτικής Ελλάδας θα είναι έτοιμο να λειτουργήσει στην αντιπυρική περίοδο του 2023. Μεγάλη φωτιά εκδηλώθηκε από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία το πρωί της Κυριακής στην είσοδο του χωριού Αραχνέως στην Αργολίδα. Η πυρκαγιά λόγω των ισχυρών ανέμων επεκτάθηκε πολύ γρήγορα και έκαψε δασική έκταση προς το βουνό με τις ανεμογεννήτριες. Στη μάχη με τις φλόγες ρίχτηκαν πυροσβεστικές δυνάμεις από το Ναύπλιο και το Άργος. Σε συναγερμό βρίσκεται και η πολιτική προστασία του Δήμου Ναυπλίων, με υδροφόρες και χωματουργικά μηχανήματα. Στο σημείο βρίσκεται ο συνάδελφος Ιάσονας Τσόλης, ο οποίος θα μας δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Καλησπέρα, Ιάσονα. Καλησπέρα, Εύα, κυρίες και κύριοι. Είναι μια φωτιά η οποία είναι σε εξέλιξη από τις 10 σήμερα το πρωί σε δύσβατη δασική έκταση στο χωριό Αραχνέως, στο Δήμο Επιδαύρου. Να σου πω ότι από την πρώτη στιγμή που έγινε αναντιληπτές οι φλόγες, ξεκίνησε μια μεγάλη επιχείρηση από την Πυροσβεστική Υπηρεσία για την κατάσβεση της φωτιάς, η οποία επιχείρηση ενισχύθηκε νωρίς το μεσημέρι, καθώς οι άνεμοι έπνεαν προς το χωριό Γκάτζια, το οποίο και εκενώθηκε προληπτικά. Πρόκειται για έναν οικισμό περίπου 250 κατοίκων. Ο Δήμος Επιδαύρου με λεωφορεία νωρίς το απόγευμα άρχισε την μεταφορά τους στο πλησιέστερο χωριό, στο Λιγουριό, για να μπορούν να είναι ασφαλείς. Είναι προληπτική η εκένωση του χωριού. Να σου πω ότι στο σημείο επιχειρούν από νωρίς το απόγευμα 25 οχήματα της πυροσβεστικής υπηρεσίας, 3 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, καθώς και 2 αεροπλάνα τύπου Καναντέρ, καθώς και ένα ελικόπτερο Έριξον. Η μεγαλύτερη μάχη που δίνεται, Εύα, είναι από τα εναέρια μέσα, καθώς η αιστεία της φωτιάς βρίσκεται σε πολύ δύσβατο σημείο, στο οποίο δεν υπάρχει πρόσβαση εύκολη από τα οχήματα της πυροσβεστικής. Και φυσικά γνωρίζουμε ότι με το τελευταίο φως της ημέρας, μέχρι και το τελευταίο φως της ημέρας, θα επιχειρούν τα αεροσκάφη για να μπορέσουν να θέσουν υπό έλεγχο την φωτιά αυτή. Η Άσονα μένει στο σημείο και για οτιδήποτε νεότερο μας ενημερώνεις. Να αλλάξουμε θέμα. Σε δύσκολη θέση βρίσκονται εν έτη 2021 κάτοικοι σε κεντρικά σημεία της πόλης της Ζακύνθου λόγω της απουσίας συστήματος αποχέτευσης. Μάλιστα, προχώρησαν σε διαμαρτυρία στο τοπικό συμβούλιο ώστε να δοθεί λύση στο πρόβλημά τους. Μεγάλα είναι τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι σε κεντρικά σημεία της πόλης της Ζακύνθου, αφού εδώ και πάρα πολλά χρόνια πολλές γειτονιές δεν είναι συνδεδεμένες στο αποχέτευτικό δίκτυο.
Το θέμα ήρθε στην επικαιρότητα ξανά μετά την έκκληση κατοίκων στο τοπικό συμβούλιο πόλης. Είναι πολύ σοβαρό το 2021 μέσα στη Ζάκυνθο, ένα μέρος της πόλης και δι κεντρικό μέρος. Ποιος δεν ξέρει τον δρόμο του παιδίατρου του λογοθέτη, δεν νομίζω. Κεντρικό μέρος να είμαστε τόσο πολύ μείον. Και είναι ο δικός μας ο δρόμος, όλοι οι κάθετοι και όλο το υπόλοιπο κομμάτι που βγαίνει περίπου μέχρι την αστυνομία. Οι κάτοικοι τονίζουν ότι υπάρχει θέμα δημόσιας υγείας, ενώ τα μέλη του τοπικού συμβουλίου επισήμαναν ότι πρέπει άμεσα να δοθεί λύση. Ο Δήμαρχος με τα λεγόμενά του μας λέει ότι το έργο στο Υπουργείο φαίνεται έχει ολοκληρωθεί και δεν υπάρχουν άλλα χρήματα. Όμως τα τελευταία δύο χρόνια υπάρχουν πάρα πολλά χρήματα τα οποία μπορεί να διεκδικήσει ο Δήμος και ίσως μπορεί να εντάξει το έργο για την ολοκλήρωση του. Οι υποσχέσεις από το Δήμο δεν υπάρχουν, καμία υπόσχεση ότι κάτι θα συμβεί στην ευρύτερη περιοχή. Άρα αυτό που μένει είναι η δική σας πίεση και η δική μας πίεση προς το Δήμο από μέσα. Το θέμα να φτάσει ακόμα και στον εισαγγελέα ζητούν τα μέλη του τοπικού συμβουλίου πόλης, ενώ οι κάτοικοι θέλουν άμεσα να δοθεί λύση καθώς τα προβλήματα είναι πολλά λόγω της απουσίας της αποχέτευσης. Και να έχει τις δυνατότητες και τις δομές εκείνες να μαζεύει τα λίμματα στις περιοχές όπου δεν υπάρχει αποχέτευση, και απ' την άλλη να λειτουργήσει άμεσα, να γίνουν μελέτες για τις περιοχές της Ζακύνθου που δεν υπάρχει αποχέτευση. Ακριβώς. Υπάρχουν κονδύλια και από ό,τι ακούμε. Τις τελευταίες μέρες θα βγουν περίπου 15 εκατομμύρια ευρώ από διάφορα προγράμματα και το πρόγραμμα Τρίτσης στην ΔΕΙΑΣ. Να ενημερώσουμε και τον εισαγγελέα της Ζακύνθου, διότι εδώ έχουμε να κάνουμε θέματα δημόσιας υγείας, έτσι. Και πρέπει να ενημερωθεί λοιπόν ο εισαγγελέας ότι αφού μας ενημερώσει η ΔΕΙΑΣ ότι αυτό το κομμάτι της πόλης αυτή ότι δεν έχουν αποχαιρετικό δίκτυο, ότι εμείς καλούμε το Δήμο ότι πρέπει να δώσει μια οριστική λύση και πρέπει να ενημερωθεί και ο εισαγγελέας Ζακύνθου για αυτό το πρόβλημα. Δεν απαλλάσσεσαι από τα σοβαρά προβλήματα που υπάρχουν ήδη. Θεμέλια μέσα στα λίμματα. Βόθροι, μυρωδιές, κουνούπια, κατσαρίδες και όλα τα συναφή. Να βρεθεί άκρη στο θέμα της αποχέτευσης ζητούν οι κάτοικοι από τις αρχές που μέχρι τώρα δεν έχουν σκύψει να δώσουν λύσεις σε ένα σοβαρό πρόβλημα στο κέντρο της πόλης. Με την υπογραφή των καταστατικών από τους εκπροσώπους των Δήμων και άλλων νομικών προσώπων, πραγματικότητα αποτελούν πλέον και οι 7 ενεργειακές κοινότητες της Δυτικής Ελλάδας που διαμορφώνουν τη Μεγάλη Ενεργειακή Συμμαχία, η οποία αποσκοπεί να απεγκλωβίσει τους αγρότες και την αυτοδιοίκηση από το δυσβάσταχτο ενεργειακό βάρος που υφίστανται σήμερα. Πραγματικότητα αποτελούν και οι 7 ενεργειακές κοινότητες της Δυτικής Ελλάδας με την υπογραφή των καταστατικών από τους εκπροσώπους των Δήμων και άλλων νομικών προσώπων. Οι ενεργειακές κοινότητες διαμορφώνουν τη Μεγάλη Ενεργειακή Συμμαχία, η οποία αποσκοπεί να απεγκλωβίσει τους αγρότες και την αυτοδιοίκηση από το δυσβάσταχτο ενεργειακό βάρος που υφίστανται σήμερα. Ολοκληρώθηκε το πρώτο βήμα της ενεργειακής αυτονόμησης σχεδόν 50 φορέων της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Οργανισμοί εγγύων βελτιώσεων, δήμοι και νομικά πρόσωπα των δήμων κάναν μια μεγάλη ενεργειακή συμμαχία για να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε επιτέλους και να υλοποιούμε το μεγάλο σχέδιο των ανθρώπων της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, των πολιτών της Δυτικής Ελλάδας. Ο Περιφερειάρχης υπογράμμισε ότι αυτή η μεγάλη πρωτοβουλία που παράλληλα συνιστά και ένα μεγάλο και πρωτοποριακό για τα ελληνικά δεδομένα πράσινο έργο, ενδεχομένως έχει ακόμα πολλές πτυχές και ωφέλειες που θα ανιχνευθούν στην πορεία. Ο συνολικός σχεδιασμός προβλέπει τη δημιουργία 7 ενεργειακών κοινοτήτων, από τις οποίες θα επηρεαστούν θετικά πάνω από 300.000 πολίτες της Δυτικής Ελλάδας σε 11 διαφορετικούς δήμους, εκ των οποίων 140.000 περίπου είναι κατ' επάγγελμα αγρότες. Μιλάμε για ένα σχέδιο που δεν ανήκει ούτε στην Περιφερειακή Αρχή, ούτε στην Περιφέρεια, αλλά ξεκίνησε σαν ιδέα από τους αγρότες μας, από τον αγροτικό κόσμο, που είχε την κυρίως ανάγκη να ανεξαρτητοποιηθεί ενεργειακά και να λύσει τα χρόνια ζητήματα που έχει. Αυτή η ιδέα άρχισε να γίνεται πράξη με την υπογραφή των ολοκλήρωση των υπογραφών των ενεργειακών κοινοτήτων που θα μας δώσουν το δικαίωμα να κάνουμε το επόμενο βήμα, που είναι η αίτηση για την άδεια κατασκευής του φωτοβολταϊκού πάρκου και φυσικά μετά η διαδικασία της χρηματοδότησης ενός μεγάλου έργου που θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα είναι πραγματικά πιλότος για όλη τη χώρα. Οι 7 ενεργειακές κοινότητες θα αποτελούν τους εταίρους του μεγάλου φωτοβολταϊκού πάρκου που προγραμματίζεται να κατασκευαστεί σε κτήμα στο Μεσολόγγι έκτασης 1.300 στρεμμάτων και το οποίο έχει ήδη παραχωρηθεί στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Μιλάμε για ενεργειακές κοινότητες που υλοποιούνται από φορείς του ευρύτερου δημοσίου τομέα και οι οποίοι δεν έχουν στόχο, όπως αυτές που έχουμε συνηθίσει να ακούμε ενεργειακές κοινότητες, το κέρδος, αλλά ουσιαστικά την παραγωγή της ενέργειας την οποία ήδη καταναλώνουμε. Άρα, μιλάμε για μια
επένδυση δημόσια που θα έχει να προσδοκά όχι σε χρήμα, αλλά σε όφελος άμεσο για τον πολίτη. Με την ολοκλήρωση της υπογραφής των καταστατικών, πρόκειται να κατατεθεί στην Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας σε έτοιμα δανειοδότησης για το πάρκο και να αναζητηθούν πηγές χρηματοδότησης του έργου, μέρος της οποίας θα καλυφθεί από το επιχειρησιακό πρόγραμμα της επόμενης προγραμματικής περίοδου, καθώς εντάσσεται στους επιλέξιμους στόχους του νέου ΕΣΠΑ. Αλλά αλλού με επικράτησε στο Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίας με τις παρατάξεις της αντιπολίτευσης να καταψηφίζουν την απόφαση της Δημοτικής Αρχής για αγορά οικοπαίδου και την εγκατάσταση αθλητικών εγκαταστάσεων στην περιοχή του συνοικισμού. Το κόστος του έργου ήταν αυτό που προκάλεσε τις έντονες αντιδράσεις. Η απόφαση της Δημοτικής Αρχής για αγορά οικοπαίδου 26 στρεμμάτων στην ευρύτερη περιοχή του συνοικισμού στην Κόρινθο έφερε αναστάτωση στο Δημοτικό Συμβούλιο με 7 συμβούλους της μειοψηφίας να το καταψηφίζουν. Εγώ απέναντι στη νεολαία της περιοχής, αλλά και γενικότερα της πόλης της Κορίνθου, έκανα το καθήκον μου. Και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι έκαναν επίσης το δικό τους το καθήκον. Από εδώ και πέρα απομένει να υλοποιηθεί αυτή η πρόταση, να γίνει η εξαγορά του οικοπαίδου, το οποίο είναι σε προνομιακή κεντρική θέση, ό,τι χρειάζεται σε κεντρική θέση να εξυπηρετήσει τις ανάγκες για αθλητικές δραστηριότητες, τις οποίες θα φροντίσουμε να υλοποιηθούν, να είναι υψηλού επίπεδου. Ο κύριος Πνευματικός, ο κύριος Σταυρέλης και οι σύμβουλοι των παρατάξεών τους καταψήφισαν την αγορά του εν λόγω οικοπαίδου, διότι όπως δήλωσαν, η απόφαση ήρθε στα χέρια τους τελευταία στιγμή και δεν είχαν χρόνο να διασταυρώσουν τις πληροφορίες. Προτάθηκε μία αγορά με μία τεράστια τιμή. Όπως αυτό προκύπτει εύκολα αν ρωτήσει ο καθένας, μυστικά γραφεία, συμβολιογράφους, για παρόμοιες αγορές που έχουν γίνει, αγορές, όχι προτάσεις αγορών που γίνεται επίκληση, αγορές που έχουν γίνει στην ευρύτερη περιοχή που είναι και το συγκεκριμένο ακίνητο. Σήμερα έκανα και κάτι άλλο. Πήρα την αρμόδια υπάλληλο που έχει συγκριτικά στοιχεία στην εφορία. Η τιμή είναι 8 ευρώ το τετραγωνικό. Με αυτό το στοιχείο έχουν γίνει οι αγορές, αυτό το στοιχείο έχει και η εφορία στην Κόρινθο. Ο Δήμαρχος Κορινθίων τόνισε τα σημαντικά σημεία του έργου και στάθηκε στις λεπτομέρειες, δηλώνοντας πως ο χώρος είναι ο πλέον κατάλληλος από άποψη θέσης και δυνατοτήτων, ώστε να φιλοξενήσει ένα πλήρες, άρτιο και σύγχρονο συγκρότημα αθλητικών εγκαταστάσεων, το οποίο σήμερα λείπει από τον Δήμο. 26 στρέμματα, και το λέω αυτό γιατί κυκλοφορούν διάφοροι στην πόλη ότι είναι 6 τα στρέμματα. Γιατί καταλαβαίνετε για ποιους λόγους, για πολιτικούς λόγους. Λοιπόν, είναι 26 τα στρέμματα και τα αγοράζουμε με 17 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο. Ενώ η αποτίμηση που έγινε από τον ορκωτό εκτιμητή με όλες τις προδιαγραφές που ισχύουν, τα ευρωπαϊκά πρότυπα, είναι 21 ευρώ. Το πήραμε δηλαδή πολύ χαμηλότερα από την αγοραία αξία που εξετίμησε αυτός που είναι από τον νόμο εξοδοτημένος και πιστοποιημένος. Οι Κορίνθοι σύντομα θα διαθέτουν ένα σύγχρονο χώρο με αθλητικές εγκαταστάσεις. Αυτό ήταν ένα χρόνο αίτημα των δημοτών που σύντομα θα γίνει πραγματικότητα. Περιφερειακό Ιατρείο της Αστυνομίας ιδρύεται στην Αχαϊκή Πρωτεύουσα, το οποίο θα καλύπτει τις υγειονομικές ανάγκες του εν ενεργεία και εν αποστρατεία προσωπικού της ελληνικής αστυνομίας, καθώς και των οικογενειών τους. Η ίδρυση του ιατρείου ήταν μία από τις πάγιες διεκδικήσεις της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Νομού Αχαΐας. Την ίδρυση περιφερειακών ιατρείων στις έδρες των αστυνομικών υπηρεσιών 13 μεγάλων πόλεων, μεταξύ των οποίων και η Πάτρα, ανακοίνωσε ο αρχηγός της ελληνικής αστυνομίας, αντιστράτηγος Μιχαήλ Καραμαλάκης. Τα ιατρεία θα καλύπτουν υγειονομικές ανάγκες του εν ενεργεία και εν αποστρατεία προσωπικού της ελληνικής αστυνομίας, καθώς και των οικογενειών τους. Η ίδρυση ιατρείου για τους αστυνομικούς και για τους απόστατους αστυνομικούς σίγουρα θα βελτιώσει την πρωτοβάθμια υγειονομική περίθαλψη που τους προσφέρεται, μιας και ειδικά τα τελευταία χρόνια υπήρχαν πολλά προβλήματα στο θέμα της εργασιακής υγείας των αστυνομικών, αφού πρωτοστάτησαν στα μέτρα, στη λήψη μέτρων σχετικά με το περιορισμό της διάδοσης της πανδημίας του ιού του COVID-19. Η ίδρυση ιατρείου ήταν μία από τις βασικές πάγιες διεκδικήσεις της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Νομού Αχαΐας. Μάλιστα, στην τελευταία συνάντηση που είχε πρόσφατα το Προεδρείο της Ένωσης με τον Αρχηγό, είχε τεθεί επιτάπητος το αίτημα και υπήρξε η διαβεβαίωση πως εντός του διμήνου θα λειτουργήσουν τα περιφερειακά ιατρεία στους κόλπους της ελληνικής αστυνομίας. Ήταν ένα χρόνιο αίτημα της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αχαΐας που τελικά οι προσπάθειές μας έφεραν αποτέλεσμα.
Σε αυτό βοήθησε και οι παρεμβάσεις που έκαναν τοπικοί φορείς, όπως ο πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου, ο κ. Παπαδόπουλος, αλλά και άλλοι τοπικοί φορείς. Στην Πάτρα το ιατρείο είναι σχεδόν έτοιμο και θα στεγαστεί στο αστυνομικό μέγαρο της Ερμού. Τα περιφερειακά ιατρεία θα στελεχωθούν με επιστημονικό προσωπικό ειδικοτήτων παθολόγου, ψυχιάτρου και ψυχολόγου. Η ίδρυσή τους αποτέλεσε βασική προτεραιότητα στο πλαίσιο της ποιοτικής αναβάθμισης των υπηρεσιών υγείας που προσφέρονται στο προσωπικό και στα μέλη των οικογενειών τους. Σε πόλο έλξης μετατράπηκε η Ναύπακτος για δύο ημέρες, καθώς διεξήχθη το ΑΧΕΠΑ Cup 2021 Beach Volleyball Tournament. Το δημοφιλές διεθνές τουρνουά προσέλκυσε πλήθος κόσμου, παίκτες από όλο τον κόσμο και διεθνή μέσα μαζικής ενημέρωσης. Αυτή τη χρονιά η καρδιά του ΑΧΕΠΑ World Cup 2021 χτύπησε στην Ναύπακτο. Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε το Σάββατο η διοργάνωση με τον μικρό και τον μεγάλο τελικό. Η Ναύπακτος αποτέλεσε πόλο έλξης για επισκέπτες, παίκτες και διεθνή μέσα μαζικής ενημέρωσης. Ένα πολύ μεγάλο στάδιο νομίζω εγώ με το tournament και περιμένω να δω ανώτερα ακόμα πιστεύω με περισσότερες ομάδες και ίσως να το μεγαλώσουμε, να πάμε και σε άλλα μέρη και να το μήπως να έχουμε multi-day event. Έλληνες και ξένοι αθλητές αγωνίστηκαν με στόχο την κατάκτηση του κυπέλου στο μεγάλο τελικό. Η μοναδική αυτή αθλητική εκδήλωση της ΑΧΕΠΑ για την Ελλάδα και την Ευρώπη χαίρει διεθνούς αναγνώρισης, αφού καλύπτεται διαχρονικά από ελληνικά και διεθνή μέσα μαζικής ενημέρωσης και προβάλλεται στα social media της ΑΧΕΠΑ στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η φετινή χρονιά είναι ιδιαίτερη αφού το διεθνές τουρνουά διεξήχθη σε συγχρονισμό με το Παγκόσμιο Συνέδριο ΑΧΕΠΑ που θα πραγματοποιηθεί κατ' εξαίρεση στην Αθήνα προς τιμήν των 200 χρόνων από την Επανάσταση. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κόσμο που ήρθε να υποστηρίξουν και τον χρόνο να είμαστε όλοι καλά. Και να συμφωνώ τους first place winners. First place winners. Come on. Και οι νικητές παίρνουν μέσα στον αγωνιστικό χώρο για να πάρουν τα δύο έπαθλά τους από τον κύριο Δήμη Κοκοτά που ήρθε από την Αμερική για να συμμετέχει και αυτό στο ΑΧΕΠΑ Cup 2021. Έντουαρντ Ράμπος και Ελένη Χατζή, νικητές του ΑΧΕΠΑ Cup 2021. Στη μεγάλη διοργάνωση, χορηγός επικοινωνίας ήταν το Ionian TV. Κυρίες και κύριοι, αυτές ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις μέχρι αυτή την ώρα. Εσείς μπορείτε να παρακολουθείτε το πρόγραμμα του καναλιού από το ionian.tv.gr. Από όλους εμάς, δημοσιογράφους και τεχνικούς, να έχετε ένα όμορφο βράδυ.